θα μας πνίξουν τα σκουπίδια. Μοναδική ελπίδα, η πρόταση της ΚΕΔ και στην ΠΟΕΟΤΑ, αντιδράσει των πολιτών. Στην αντεπίθεση ο κύριος Χατζικόπουλος, βολές κατά του Άκη Τσελέντη. Οικογενειακό δράμα στην Αύπακτο. Γερμανός πατέρας άρπαξε το μόλις 6 μηνών βρέφος από την Ελληνίδα μητέρα. Στα ύψη τιμή της βενζίνης. Στα 1,2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα σκουπίδια θα πνίξουν την Πάτρα κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή. Αν μέχρι αύριο δεν έχει βρεθεί λύση, τότε κινδυνεύουν να μην γίνουν καν οι καρναβαλικές παρελάσεις. Τα σκουπίδια θα πνίξουν την Πάτρα. Οι υπεύθυνοι από το Δήμο όμως απευθύνουν έκκληση στους δημότες για κατανόηση και βοήθεια από τη δική τους μεριά για να μην πνιγεί και ο θεσμός του καρναβαλιού. Από την Πέμπτη και μετά, ως φαίνεται, δεν θα μαζεύονται σκουπίδια. Απευθύνουμε λοιπόν και σήμερα έκκληση στα νοικοκυριά της πόλης. Ας μην βγάζουμε σκουπίδια στους κάδους απορριμμάτων και στους δρόμους και ας τα κρατήσουμε στο μέτρο του δυνατού. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά ας τα κρατήσουμε στο μέτρο του δυνατού στα μπαλκόνια, στις αυλές, στους ακάλυπτους χώρους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Δήμου Πατρέων Ζώη Μαρίνο, η Δημοτική Αρχή στέκεται αρρωγό στον αγώνα των απεργών για το ασφαλιστικό, όμως έστω και την τελευταία στιγμή απευθύνει έκκληση και προς τους δημοτικούς υπαλλήλους για αναστολή των κινητοποιήσεων το τριήμερο του καρναβαλιού στην Πάτρα. Ο Δήμαρχος και χθες απίφθινε έκκληση στους εργαζόμενους να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους, τουλάχιστον για το τριήμερο της κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων, λόγω της ιδιαιτερότητας της Πάτρας και του καρναβαλιού. Και το έκανε αυτό πάντα δηλώνοντας αλληλέγγυος στο αίτημα να μην υπάρξουν δυσμενείς αλλαγές στο ασφαλιστικό τους. Η πρόταση όμως του Δήμου δεν βρίσκει βήκο άοτα, καθώς οι απεργοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, τονίζοντας ότι αν και εφόσον δεν αλλάξει το τοπίο από τη μεριά της κυβέρνησης, οπισθοχώρηση δεν θα υπάρξει. Για να μπούμε σε μια τέτοια λογική, καταρχήν αυτό είναι αντιδεολογικό, αντισυνδικαλιστικό. Αλλά ας πάρουμε την εκδοχή ότι μπαίναμε σε μια τέτοια λογική. Πρέπει να μπούμε και να καταλάβουμε ότι τελικά με το θέμα του ασφαλιστικού ισοπεδώνεται όλη η εργατική τάξη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους εργαζόμενους του ΣΟΤΑ. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Τα παιδιά αυτά που θα βγουν στο καρναβάλι, αυτά δηλαδή που επικαλούνται όλοι τους να τα διαφυλάξουμε, λοιπόν είναι παιδιά δικά μας. Είναι παιδιά τα οποία αύριο το πρωί θα μπουν στο στίβο της εργασίας. Ποιας εργασίας όμως, της ανασφάλιστης. Πίεση όμως προς την κυβέρνηση για δικαίωση των δημοτικών υπαλλήλων θα ασκούσε και ο Δήμαρχος Πατρέων Ανδρέας Φούρας σε έκτακτες συνεδρίες Επιτροπής της ΚΕΔΚΕ, αφού η απεργία είναι πανελλαδική. Έχουμε τώρα πρόταση από την ΚΕΔΚΕ προς την ΠΟΕΟΤΑ να εξαιρεθούν τρεις πόλεις από την απεργία κατά τη διάρκεια των ημερών του καρναβαλιού και μόνο αυτών των ημερών. Πάμε στον κύριο Σπύρο Τριοδήμο, τον Αντιδήμαρχο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έγινε αυτή η πρόταση, βέβαια θα έχουμε αύριο την απάντηση από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ναι, μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο το απόγευμα νωρίς και με ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΚΕ, η οποία ήταν εν εξελίξη σήμερα, ομόφωνα η Εκτελεστική Επιτροπή απίθυνε έκκληση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΟΤΑ, της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων, να εξαιρεθούν η Πάτρα, η Ξάνθη και η Κοζάνη από τις κινητοποίησεις αυτές αυτό το τριήμερο, μια και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτές τις πόλεις σε ό,τι αφορά την... Μιλάμε για την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και την Κυριακή. Ναι. Μιλάμε για Σαββάτο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ναι, αυτές τις ημέρες. Μάλιστα. Έχετε μήπως κάποια πληροφορία σε σχέση με το τι θα κάνουν τα σωματεία εδώ στην Πάτρα και αν τελικά συμφωνούν με την πρόταση αυτή, γιατί προφανώς θα ερωτηθούν από την ΠΟΕΟΤΑ. Πρέπει να σας πω, κύριε Φλαμή, ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τους και τις σχέσεις τους με την Ομοσπονδία. Εμείς ως Δήμος δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Εξάλλου η παρέμβαση της ΚΕΔΚΕ, που είναι ένας μόνιμος και σταθερός συνομιλητής με την ΠΟΕΟΤΑ, όπως και η ΠΟΕΟΤΑ έχει σταθερό συνομιλητή την ΚΕΔΚΕ, μια και από κοινού πολλά προβλήματα τα διαχειρίζονται, που απασχολούν και τους Δήμους αλλά και τους εργαζόμενους, νομίζω ότι αυτοί έχουν το λόγο. Μάλιστα. Εάν τελικά δεν βρεθεί λύση εκεί, εάν δεν βρεθεί λύση εκεί, θα πάτε στην πρόταση Φλωράτου που μιλά ακόμα και για ιδιώτες, ή αν θέλετε σε άλλη πρόταση που αναφέρει
ότι το συνεργείο το οποίο είναι σε επιφυλακή να πάει να καθαρίσει τους δρόμους αυτούς. Ακούστε κύριε Φλαμή, τα θέματα που αφορούν τον τρόπο αποκομιδής των απορριμμάτων από την πόλη δεν μπορούν να μπουν σε προτάσεις τέτοιου είδους που λέει ας πούμε ιδιωτικά συνεργεία και τέτοια. Μα τι θα κάνετε λοιπόν εσείς? Ακούστε με. Αυτή τη στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε δύο σοβαρά ζητήματα. Το ένα ζήτημα που έχουμε να διαχειριστούμε είναι το θέμα που απασχολεί συνολικά τους εργαζόμενους με το ασφαλιστικό. Σας απασχόλησε και εσάς ως επαγγελματικό κλάδο, κύριε Φλαμή. Είναι γνωστό αυτό. Μέρες, πιθανό να γίνει και αύριο αυτό και μεθαύριο. Αντικειμενικά λοιπόν αυτό το σοβαρό ζήτημα το οποίο απασχολεί συνολικά τον εργαζόμενο, γιατί πρέπει να σας το πω και πάλι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που θέλετε να πείτε, αλλά δεν μου λέτε όμως την ουσία. Υπάρχει κάτι στο μυαλό σας, κάτι στη σκέψη σας? Δεν είναι απλά τα πράγματα, κύριε Βουλδή. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα ζητήματα που έχουμε να διαχειριστούμε. Ναι, και γι' αυτό θέλω να σας πω. Σεβασμό να υπάρχει, αλλά δεν μου λέτε τη λύση. Όμως η Πατρινή, περιμένω από εσάς σήμερα να απαντήσετε στο εξής. Τελικά θα βρεθεί λύση εάν η ΚΕΔΚΕ και η ΠΟΕΟΤΑ δεν τη βρουν? Λύση χωρίς την σύμφωνη γνώμη των εργαζόμενων δεν μπορεί να βρει. Άρα λοιπόν ο Δήμος έχει αποφασίσει να πάει στο καρναβάλι με σκουπίδια. Ο Δήμος της Πάτρας είναι σε μια διαδικασία διαβούλευσης, ναι, βήμα-βήμα, προσεκτικά, με σεβασμό απέναντι σε αυτά που έχουμε να διαχειριστούμε, απέναντι στην πόλη, απέναντι στους επαγγελματίες της πόλης, απέναντι στους εργαζόμενους που παλεύουν για το αίτημά τους. Υπάρχει αύριο Δημοτικό Συμβούλιο 7.30 ώρα, έκτακτο, με μοναδικό θέμα καρναβάλι, κινητοποίηση των εργαζόμενων για το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Και είναι αλήθεια ότι μέσα από αυτές τις διαβουλεύσεις αύριο το απόγευμα. Λέτε λοιπόν ότι κάτι μπορεί να γίνει. Μπορούμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Και λέω, κύριε Φλαμή, και το αποτέλεσμα να μην είναι εκείνο που θέλουμε όλοι μας, να ξέρετε ότι δεν είναι αρνητικό. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε δύο σοβαρά γεγονότα. Το ένα, όπως το περιγράψατε και εσείς για τους εργαζόμενους και στο ρεπορτάζ και για το ασφαλιστικό. Και το δεύτερο, ότι η πόλη μας έχει ένα οικονομικό και πολιτισμικό γεγονός. Δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει ένας κίνδυνος, κύριε Τυροδήμο. Ότι αυτή τη στιγμή η Πάτρα, εάν όλα πάνε καλά, θα έχει 200.000 επισκέπτες, που σημαίνει 200.000 κινητούς ρήπους στην πόλη. Το δεν το βάζω εντός εισαγωγικών. Διότι όλοι θα θέλουν ένα σάντουιτς, το οποίο χαρτάκι ή τα αποφάγια θα τα πετάνε κάτω, αν δεν υπάρχουν καλαθάκια άδεια. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι θα υπάρχουν και διαφορετικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό, με 200.000 κόσμο στο κέντρο της πόλης, με τα σαντουιτσάκια ή τις πίτες με το γύρο, να είναι όλα κάτω. Το αντιλαμβάνουμε, κύριε Φλαμή, αλλά να ξέρετε ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα ακυρώσεις. Απλώς επιχειρείς να συμβάλλεις με την έκκλησή σου προς τους πολίτες, έτσι ώστε να μειώσουμε το πρόβλημα που έχουμε αντικειμενικά να διαχειριστούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στην αντίδραση των καταστηματαρχών αλλά και των πολιτών στο ενδεχόμενο να μετατραπεί η Πάτρα σε σκουπιδότοπο κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού. Η απόψη, βέβαια, όπως πάντα δίστανται. Ο Δήμος έχει κάνει έκκληση, θυμίζω και πάλι, ώστε να μην κατεβάζουμε σκουπίδια στους δρόμους από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και την επόμενη Τετάρτη. Η πόλη ανησυχεί μπροστά στην αρνητική εξέλιξη να οδηγηθούμε στην κορύφωση του πατρινού καρναβαλιού, αντιμετωπίζοντας την πιο αισθητή παρενέργεια της απεργίας των δημοτικών υπαλλήλων, τα σκουπίδια. Το ασφαλιστικό και όλους τους εργαζομένους. Τώρα για το καρναβάλι, νομίζω, εντάξει, κάποια υποχώρηση πρέπει να κάνουν, αλλά συμπέφτει μαζί με αυτό και το νομοσχέδιο, έτσι δεν είναι? Νομίζω είμαι υπέρ τους εγώ. Οι έμποροι κυρίως του κέντρου της Πάτρας είναι μαζί με τους δημοτικούς υπαλλήλους, όμως εκλιπαρούν τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα του τομέα καθαριότητας, να αναλογιστούν τις καταστροφικές επιπτώσεις για όλους των σκουπιδιών μέσα στην πόλη. Δεν θα αμφισβητήσουμε το δίκαιο των αιτημάτων των εργαζομένων στο Δήμο Πατρέων. Γνωρίζουμε και για τα θέματα για τα οποία αγωνίζονται, το ασφαλιστικό και τα υπόλοιπα. Πρέπει όμως να δούμε τη χρονική στιγμή που είναι πολύ ευαίσθητη, γιατί είναι μια περίοδος που αποφέρει αρκετά ωφέλη στην περιοχή μας και στην πόλη μας. Όλοι έχουμε αγωνιστεί και θέλουμε η βαριά μας βιομηχανία που είναι ο τουρισμός και συγκεκριμένα αυτή την περίοδο ο τουρισμός μέσα από το καρναβάλι να είναι σε υψηλά επίπεδα. Θα είναι πολύ θλιβερό να δούμε τέτοια εικόνα στις πιο γιορτινές μέρες της πόλης.
Βεβαίως έχουν δικαιώματα οι εργαζόμενοι, ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν, γιατί δεν είναι οι καταλληλότερες μέρες για τη διεκδίκηση αυτών των δικαιωμάτων τους, γιατί θα είναι πολύ μεγάλη αμαρτία να δώσουμε τέτοια εικόνα πόλης, τόσο θλιβερή εικόνα, πέρα από τα προβλήματα υγείας που μπορεί να γεννηθούν. Οι ξενοδόχοι και αυτοί δεν επιτίθενται στους δημοτικούς υπαλλήλους, τους ζητούν ωστόσο να λειτουργήσουν και αυτοί υπέρ της πόλης τους που τους έχει τόσο ανάγκη αυτές τις ημέρες. Το όλο θέμα των ετοιμάτων των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι νύχτα μέρα με όποιες συνθήκες έχουν την υποχρέωση να μαζέψουν τα σκουπίδια, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Εκείνο όμως που πρέπει ίσως να δουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κομμάτι της πατραϊκής κοινωνίας, ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα τριών ημερών. Με το να μεταφέρθει το όποιο πλέγμα ετοιμάτων, που σαφώς είναι το ασφαλιστικό, από καθαρά Δευτέρα, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Οι εκατοντάδες ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και αναψυχής και αυτοί αρκούνται στο να προτρέψουν τους δημοτικούς υπαλλήλους να μην δυσφημιστεί η Πάτρα. Πιστεύω θα μπορούσε αυτό να γίνει και μετά το καρναβάλι. Είναι το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός στην πόλη μας και νομίζω ότι θα έπρεπε να βρεθεί η χρυσή τομή. Νομίζω όλα γίνονται αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Θα υπάρξει πολύ σοβαρό πρόβλημα για δυσφήμιση της πόλης και βέβαια υπάρχουν, αν κοιτάξετε απέναντι, οι κάδοι των σκουπιδιών και ακριβώς απέναντι κάθονται οι πελάτες. Όλοι θέλουν να πετύχει στο μέγιστο βαθμό το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός σε μια πόλη με δεδομένη ανεργία που δεν αντέχει άλλες εκπτώσεις. Κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, γιατί αν τελικά έχουμε σωστές προβλέψεις από την ΕΜΗ, θα έχουμε μάλλον σκουπίδια, καρναβάλι και βροχή, και μάλιστα τι βροχή, καταρακτώδη βροχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει στους δρόμους της πόλης με σκουπίδια και βροχή. Πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Θεοδωσόπουλο, του μετεωρολόγου. Καλησπέρα κύριε Θεοδωσόπουλε. Καλησπέρα σας. Έχουμε λοιπόν μαύρα μαντάτα για το καρναβάλι. Δεν θα το έλεγα, γιατί την Κυριακή από το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει μια βελτίωση, θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα των προηγουμένων ημερών και θα υπάρχουν διαστήματα με ηλιοφάνεια και... Από Κυριακή μεσημέρι όμως. Από Κυριακή μεσημέρι. Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο είναι ένα δύσκολο διήμερο με, σύμφωνα με τα διαθέσιμα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, δείχνουν ότι το χαμηλό το οποίο περιμέναμε αυτό να έχει μια γρήγορη κίνηση από την κεντρική και νότια Ιταλία να κινείται πολύ βραβαίως, πολύ αργά και να τροφοδοτείται με υγρασία κυρίως πάνω από τη θάλασσα και τα φαινόμενα την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουν και διάρκεια και ένταση. Άρα μιλάμε για καταιγίδες το Παρασκευή και Σάββατο δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, από την Πέμπτη θα έλεγα αργά το βράδυ, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο καιρός θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή για τη Δυτική Ελλάδα, για τη Δυτική Αχαΐα και για την Πάτρα. Η μεταβολή αυτή του καιρού θα συνοδεύεται με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα είναι αισθητή στη Δυτική Ελλάδα και θα είναι της τάξης 7 και ως 8 βαθμούς. Δηλαδή θα έχουμε αφενός με βροχές αφετέρου και κάτω θερμοκρασία 7 με 8 βαθμούς, αυτά μέχρι Σαββάτο βράδυ. Και Κυριακή πρωί θα έχουμε βροχή. Ναι, και την Κυριακή. Αυτό δείχνει σήμερα, μάλιστα, το προγνωστικό μοντέλο, ότι θα αρχίσουν από νωρίς το πρωί την Παρασκευή και θα συνεχίσουν μέχρι τα Κυριακή μεσημέρι, από το Σάββατο, μέχρι και την Κυριακή το πρωί, θα έλεγα, μέχρι και πριν το μεσημέρι. Άρα λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, μόνο τη γλιτώνει μόνο η μεγάλη παρέλαση. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα. Εγώ όμως φαντάζομαι ως εφιαλτική την εικόνα, με τα σκουπίδια στους δρόμους, με την καταρακτώδη βροχή και με όλα αυτά που θα συμβαίνουν εκείνες τις ημέρες. Ακόμα θα ήθελα να επισημάνω ότι το ύψος βροχής για το διήμερο, θα έλεγα τριήμερο μέχρι το μέσον της Κυριακής,
το ύψος βροχής θα είναι αρκετό. Και θα έλεγα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ότι το ύψος αυτό θα είναι ακριβώς όσο είναι το συνολικό ύψος βροχής για ένα μήνα, ας πούμε, τοπικά, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και πλημμύρες, αυτό λέτε τώρα, να πάρουμε μέτρα. Για πλημμύρες, αν αυτά, το ύψος αυτό βροχής γίνει σε μικρότερη διάρκεια, οπωσδήποτε θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Τοπικά. Μάλιστα. Αν όμως το ύψος βροχής αυτό έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια, όπως φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία σήμερα, να είναι συνεχή και να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Μακάρι, μακάρι. Αυτό όμως δεν μπορούμε ακριβώς σήμερα να το προβλέψουμε, γιατί το μόνο σταθερό έτσι στον καιρό είναι μεταβολή και μπορεί αύριο ένα άλλο προγνωστικό στοιχείο να μας δώσει ότι η διάρκεια και να είναι μικρότερη και το ύψος της βροχής πολύ μεγαλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε συνεχή παρακολούθηση για αυτό το φαινόμενο και μάλιστα και την ερχόμενη εβδομάδα συνεχίζεται, ειδικά για τη Δυτική Ελλάδα, για τη Δυτική Αχαΐα, προβλέπονται αξιόλογες βροχές από την Πέμπτη μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη. Δηλαδή και την καθαρά Δευτέρα θα έχουμε τοπικές βροχές, μικρότερης διάρκειας και έντασης. Θα υπάρχουν όμως και διαστήματα με ηλιοφάνεια, γιατί είμαστε το Μάρτιο μήνα σε μεγαλύτερη διάρκεια ημέρα να αυξάνεται. Αλλά φαίνεται όμως από την Τρίτη το απόγευμα, την ερχόμενη Τρίτη και κυρίως Τετάρτη μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη προβλέπονται νέες αξιόλογες βροχές με καταιγίδες. Άρα λοιπόν το συνολικό ύψος βροχής για όλη την εβδομάδα από την Πέμπτη θα είναι πολύ μεγάλο και... Θα είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Αυτό είπατε και πριν από λίγο. Σας ευχαριστώ. Αυτά για τον καιρό λοιπόν, θυμίζω και συνοψίζω. Παρασκευή, Σάββατο βροχές και καταιγίδες. Κυριακή μέχρι το μεσημέρι επίσης βροχές. Ελπίζουμε όλη Κυριακή μεσημέρι και μετά να έχουμε ηλιοφάνεια. Από Δευτέρα, από την καθαρά Δευτέρα και πάλι βροχές μέχρι την Πέμπτη. Και αν όλα πάνε καλά, δεν θα έχουμε πλημμύρες. Γιατί επαναλαμβάνω, εφιαλτικό το σενάριο, αλλά το λέμε όμως, φανταστείτε σκουπίδια με καταρακτώδη βροχή. Είναι ό,τι χειρότερο για το καρναβάλι της Πάτρας. Πάμε τώρα στον Ομάρχη, ο οποίος πέρασε στην αντεπίθεση σήμερα μετά τις δηλώσεις του Άκη Τσελέντη. Μάλιστα, ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε τον κύριο Τσελέντη αχάριστο, αφού το Ομαρχιακό Συμβούλιο, όπως είπε, του είχε εγκρίνει επιχορήγηση 30.000 ευρώ για το σεισμολογικό εργαστήρι. Θα δεχτώ ποτέ ως πανεπιστημιακός από ένα νομάρχη, υποτίθεται σοσιαλιστή, να βγαίνει και να καταγγέλει επιστήμονες χωρίς οποιοδήποτε στοιχείο. Δεν μπορεί κανείς να καλύπτεται πίσω από, από έναν τίτλο καθηγητής και να δηλώνει ότι τα ξέρει όλα. Σκληρή απάντηση Κατσικόπουλου. Έτσι κι αλλιώς και να επίκειται μεγάλος σεισμός δεν πρόκειται να μας το πούν. Πρόκειται να μας το πούν. Όταν θα γίνει θα πούν ότι τον είχαμε προβλέψει. Όπως λένε κάθε φορά. Το σίγουρο είναι πως οι χθεσινές αλλά και προηγούμενες δηλώσεις του Άκη Τσελέντη, οι οποίες και επέκριναν τη στάση του νομάρχη Αχαΐας Δημήτρη Κατσικόπουλου, αλλά και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά το πρόσφατο παρελθόν, άνοιξαν τον κύκλο της αντιπαράθεσης μεταξύ του καθηγητή σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του νομάρχη. Ο κ. Κατσικόπουλος υπεραμύθηκε της κίνησής του να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για το φαινόμενο της διασποράς φημών περί επικείμενου καταστροφικού σεισμού και απόρρισε για ποιον λόγο θίχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο ο κ. Τσελέντης. Συγγνώμη, δεν έχω τίποτα με τους καθηγητές, σέβομαι και τιμώ τον κάθε ένα από αυτούς ξεχωριστά, αλλά δυστυχώς εδώ έχουμε μια περίπτωση ενός καθηγητού ο οποίος μιλάει επί παντός επιστητού. Λυπάμαι. Θα περίμενα βασικά τον κύριο Κατσικόπουλο να πάρει ένα τηλέφωνο. Ο κύριος Πίδος Πίδου έχει πάρει 4 τηλέφωνα και δεν γίνανε την Πάτρα. Και να καταλάβει ο κύριος Κατσικόπουλος ότι η σεισμοφιλολογία καταπολεμείται με σωστή αντισημική πολιτική, με ενημερωμένους πολίτες και όχι με πολιτικές κομφόλυγες. Γιατί να τον πάρω τηλέφωνο από τη στιγμή που υπάρχουν 20-30 σεισμολόγοι και βγαίνουν στα κανάλια, πού να ξέρω εγώ να κάνω τη σωστή πρόβλεψη και να πω ότι με αυτόν να μιλήσω γιατί αυτός θα έχει κάνει τη μαντεψά αυτή τη φορά. Έτσι, εγώ εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί, να μην ενσπείρουν τον φόβο και τον τρόμο. Παράλληλα, ο Μάρχης Αχαΐας υπενθύμησε στον Άκη Τσελέντη πως πριν από 3 χρόνια, όταν το σεισμολογικό της Πάτρας αντιμετώπισε προβλήματα, το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 30.000 ευρώ. Με αστυνομικά μέτρα, τα οποία θυμίζουν άλλες εποχές και όχι σοσιαλιστικά μυαλά, αν θέλουν να λέγονται έτσι, δεν μπορούμε να κατευνάσουμε τη σεισμοφιλολογία.
η ομάδα ΒΑΝ και η δικιά μου ενωτική ομάδα, εγώ στιγμή βγήκαμε δημόσια και καταγγείλαμε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις σεισμοφιλολογίας. Προσπαθήσαμε δημόσια να κατευνάσουμε τον πανικό και πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε στην ομαλή πραγματικά λειτουργία του κοινωνικού ιστού. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός, διότι εδώ έχουμε απόφαση του Νομαρχιακού μας Συμβουλίου που πριν από 2 χρόνια του δώσαμε 30.000 ευρώ. Κάναμε προγραμματική σύμβαση για να κάνει τι, για να συντηρήσει το υπάρχον σεισμολογικό δίκτυο, το εργαστήριο σεισμολογίας κλπ. Υπενθυμίζω ότι ο Άκης Τσελέντης από την προηγούμενη εβδομάδα έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης προχωρούν τις ενέργειες σχετικές με την αντισεισμική προστασία χωρίς να έρθουν σε συνεννόηση με τους αρμόδιους κεντρικούς οργανισμούς και εν τέλει προκαλούν σύγχυση στο κοινό. Περίεργη υπόθεση με αρπαγή βρέφους 6 μηνών στην ΑΦΠΑΚΤΟ. 26χρονη μητέρα καταγγέλει τον ενδιαστάσει Γερμανό σύζυγό της ότι μπήκε μέσα στο σπίτι και άρπαξε το μωρό. Η άλλη πλευρά τώρα υποστηρίζει ότι έχει γίνει δικαστήριο στη Γερμανία και ότι ο σύζυγος έχει πάρει την επιμέλεια. Καταγγέλει τον σύζυγό της ότι μπήκε σαν σύμφωνα στο πατρικό του σπίτι και αφού ψέκασε με σπρέι την ίδια και τους γονείς της, άρπαξε την 6 μηνών κόρη τους. Ο λόγος για τον 42χρονο να ενδιαστάσει Γερμανό σύζυγό της. Η μητέρα του είπε ότι πήρε ένα παιδάκι. Αλλά εγώ τώρα ήρθα, το άκουσα από τη μητέρα του το πρωί. Σύμφωνα με την καταγγελία της σύζυγος, 42χρονος άνδρας δεν μπήκε μόνος στο σπίτι, αλλά μαζί με 2 ακόμη άνδρες. Ποιος το έκανε, ακούσατε, έχει μαθηθεί δηλαδή ποιος το έκανε. Από ό,τι είπε, αλλοδαποί Γερμανοί. Οι ίδιοι αρνήθηκαν να κάνουν το παραμικρό σχόλιο, ωστόσο επιμένουν ότι αυτός που άρπαξε το βρέφος ήταν ο πατέρας του. Το περιστατικό σημειώθηκε στον Πλατανίτη Ναυπάκτου χθες το πρωί, ενώ από την στιγμή που η μητέρα του βρέφους κατήγγειλε το συμβάν, οι άνδρες της αστυνομίας ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες με σκοπό τον εντοπισμό του 42χρονου άνδρα. Πάντως η πλευρά του σύζυγου ισχυρίζεται ότι την επιμέλεια του παιδιού την έχει ο ίδιος, αφού έχει γίνει δικαστήριο στη Γερμανία και έχει κερδίσει την επιμέλεια. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται στη Ζάκυνθο, αφού εκεί μένει η αδελφή του 42χρονου άνδρα. Ακούστε τώρα, μια μαθήτρια 3ης Λυκείου έφαγε ζαμπονοτυρόπιτα στο σχολείο της και μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης. Βλέπουμε τη Μαρία Ανδριέλου. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον κύριο Ζετσάκη, τον πατέρα της μαθήτριας. Σε ακούμε, τι ακριβώς συνέβη. Ο πατέρας, λοιπόν, όπως καταγγέλει, η κόρη του είναι μαθήτρια 3ης Λυκείου, στο 10ο ΤΕΕ της Πάτρας. Σήμερα έφαγε μία ζαμπονοτυρόπιτα. Έπειτα από εκεί την πήραξαν ζαλάδες, μετούς. Πήγε ο πατέρας της, την πήρε από το σχολείο. Συνέχιζαν όμως τα συμπτώματα αυτά. Την πήγανε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Η διάγνωση των γιατρών ήταν ότι έπαθε τροφική δηλητηρίαση. Μάλιστα. Από ένα κρουασάν με ζαμπόν τυρί, από την προηγουμένως, έτσι. Δεν ξέρω, έχω τον κύριο Ζετσάκη στη γραμμή. Όχι. Okay. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Θεομή. Τι κάνετε? Είμαι η μαμά. Είστε η μητέρα. Μάλιστα. Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί. Ναι. Ερώτηση πρώτη τώρα. Στα κηλικία επιτρέπεται να πωλούν τέτοια προϊόντα? Εγώ δεν ξέρω. Συγκεκριμένα που... Είχε και ζαμπόν μέσα αυτό το κουρασάν. Ναι, ζαμπόν. Είχε ζαμπόν. Ήταν φρέσκο δηλαδή? Το είχε ανοίξει κάποιος και βάλει μέσα το ζαμπόν και το τυρί? Όχι. Υποθέτω ότι ήταν η κλασική ζαμπονοτυρόπιτα. Α, θα ήταν η κλασική ζαμπονοτυρόπιτα λοιπόν. Έτσι. Μάλιστα. Μόλις λοιπόν δεν έφαγε το παιδί σας, αισθάνεται τα συμπτώματα αυτά. Ναι, θα σας εξηγήσω, όπως μας είπε το παιδί. Τρώγοντάς τη, άρχισε το παιδί να τρώει, δεν την έφαγε όλη, δηλαδή τη μισή από τη μισή. Ναι. Αισθάνθηκε ένα κόμπο στο στομάχι το παιδί και το αποφούσε την πετάξει ο ίδιος ο οργανισμός. Ό,τι στο παιδί την πέταξε. Δεν περνάει ένα τέταρτο 20 λεπτά από ό,τι μας είπε το παιδί, αισθάνεται και ζαλάδα και τάση έχουμε του. Το ίδιο την καθηγήτρια, τη λέει βγες λίγο έξω, να πάρεις λίγο μέρα κτλ. Βγήκε το παιδί όντως έξω να πάει προς την τουαλέτα, γιατί αισθάνθηκε την τάση του ανέμου και έκανε μετά. Μάλιστα. Παράλληλα, μία ζεσθενόταν, μία πάχονη. Αυτό τι ώρα συνέβη?
γύρω στις 12.30 μία παρατέταρτη μας πήρε τηλέφωνο να πάμε να την πάρουμε από το σχολείο. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις πολλά μπορούν να υποστηρίξουν και να ισχυριστούν. Για παράδειγμα ότι έχει φάει κάτι άλλο, ότι δεν ήταν η ζαμπονιτρόπιτα, ήταν κάποιο μπισκότο, ήταν κάτι που φάγε από το σπίτι το πρωί. Ναι, ότι κύριε Φλαβή, το πρωί φεύγει πάντα ανησυχιά. Εγώ τα ξέρω αυτά. Απλώς σας τα λέω. Σας τα λέω γιατί το ρεπορτάζ έχει αποδείξει ότι τέτοια πράγματα ισχυρίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι από κάπου αλλού είναι το θέμα. Ακριβώς. Τώρα ποιος εμένα μπορεί να μου εγγυηθεί ότι δεν ήταν χτεσινή και προχτεσινή. Και την είχε ξανακάνει ο κύριος αυτός και να την έβγαινε να την δώσει τα παιδιά. Μάλιστα. Τι να σας πω. Και εκτός ψυγείου και γύρευε πώς μεταφέρονται εκεί πέρα, εγώ πάντως απορώ. Δεν λαμβάνονται μέτρα στα κηλικία, δεν προσέχουν ότι πραγματικά κάποια προϊόντα δεν πρέπει να πολλούνται εκεί. Ναι, ξέρω τι λέτε, αλλά ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγώ σαν γονιός δεν μπορώ να ξέρω. Έτσι δεν είναι. Θα πάτε αύριο πρωί στο σχολείο από ό,τι καταλαβαίνω. Θα έχετε υποβάλει και μήνυση, θα υποβάλλετε και μήνυση. Πιστεύω πως όχι, δεν είναι ωραίο γιατί δεν το θέλετε. Το καταλαβαίνω. Έτσι. Όχι, απλά. Αλλά καλά κάνετε και στιγματίζετε το γεγονός για να μάθουν και οι υπόλοιποι. Και να μάθουν να προσέχουν. Έτσι. Δεν φταίει τίποτα όταν το παιδί σας να πηγαίνει στο νοσοκομείο. Αύριο μπορεί να είναι κάποιο άλλο παιδί. Μάλιστα. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Φλαμή. Ναι. Επειδή είναι δεύτερη φορά που το έχει πάθει. Η πρώτη φορά ήταν πιο ελαφριά το παιδί, έτσι. Δεν είπαμε τίποτα, δεν το συζητήσαμε καν. Τίποτα. Πάλι από το κηλικείο. Ναι, πάλι από το κηλικείο. Και τη είπαμε να ψωνίσει ότι ακριβώς απ' έξω το σχολείο απέναντι υπάρχει φούρνος. Φανταζόμαστε, σαν φούρνο ήταν πιο φρέσκα τα προϊόντα του. Να παίρνει από εκεί το παιδί, πριν μπει μέσα. Και μας έχει πει ότι απαγορεύουν, λέει, απ' έξω να παίρνουν μόνο από το κηλικείο. Ποιος το απαγορεύει αυτό? Το σχολείο. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα ψάξουν αυτά οι αρμόδιοι. Υπάρχει νομαρχία, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Τέλος πάντων, τα παιδιά να μην πάνε στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το ζητούμενο, πιστεύω, από όλους. Ακριβώς, θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Φλαμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή υποθέτω κάποιος ειδικός να ακούει, έτσι δεν είναι? Πολύ ακούς, δεν πάνε... Ωραία, ας πάνε να κάνουν κάποιον έλεγχο, να δούμε τι γίνεται. Εγώ την πηγαίνω εγώ να καλώ έλεγχο η κάθε μητέρα, ο κάθε πατέρας, αν τα προϊόντα που πουλάνε το πρωί τώρα στην ηλικία των σχολείων είναι φρέσκα. Και να για τα παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Σημασία έχει το παιδί μου. Εντάξει, είναι καλύτερα τώρα. Και περάστηκα κιόλας. Αυτή τη στιγμή κάνει 1.39 πυρετό και πάει λέγοντας, θα δούμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακούστε τώρα, πάμε στη τιμή της βενζίνης, η οποία παραμένει στα ύψη. Και μιλάμε για την αμόλυνση με τους οδηγούς να είναι κυριολεκτικά σε απόγνωση, καθώς δεν προλαβαίνουν να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ. Είναι χειρότερη κατάσταση σε πρατήρια των εθνικών οδών, όπου η τιμή, ακούστε και προσέξτε. Πραγματικά προσέξτε, γιατί μόνο οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, τέλος πάντων. Η τιμή εκεί λοιπόν, στα πρατήρια αυτά, ξεπερνά τα 1,20 ευρώ το λίτρο. Με 1,20 ευρώ το λίτρο τρέχει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και βάζει φωτιά στα πορτοφόλια των οδηγών εν ώψη και της εξόδου για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα νέο κύμα εγχώριας και διεθνούς κερδοσκοπίας που εκδηλώνεται με αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και δεκάδων άλλων καταναλωτικών προϊόντων. Και ειδικά έχει στην εθνική οδό, έτσι. Στην εθνική οδό παντού. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι γενικά. Παροτρύνει τα υπόλοιπα, όλα τα πράγματα από σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Δυστυχώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θα το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Σε σχέση με πέρυσι, η τιμή της αμόλυβδης που πληρώνουν οι οδηγοί είναι αυξημένη πάνω από 30%, γεγονός που σημαίνει ότι αντίστοιχα αυξημένος είναι και ο λογαριασμός για το γέμισμα του ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου. Υπάρχει τρόπος για τον απλό οδηγό να το παλέψει? Όχι. Έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα. Μπορεί το Υπουργείο Ανάπτυξης να ανακοίνωσε ότι η μέση τιμή πανελλαδικά είναι το 1 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο, ωστόσο σε μεγάλο μέρος της χώρας η αμόλυβδη πωλείται πάνω από 1 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Ιδιαίτερα στις εθνικές οδούς ξεπερνά κατά πολύ και το 1,20 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη, με τους οδηγούς να έχουν φτάσει σε απόγνωση. Θα πάει κι άλλο πάνω. Το πιστεύετε? Ναι, το πιστεύω ότι θα πάει πάνω. Εντάξει, όταν το γεμίσω θέλει 50 ευρώ. Σχεδόν δύο φορές το μήνα. Παλιά γέμιζε λιγότερο. Εννοείται.
Στην Ιταλία η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι στο 1 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο, ενώ στη Γαλλία αγγίζει το 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους μισθούς σε αυτές τις χώρες που είναι διπλάσιοι από της Ελλάδας. Το λέμε αυτό να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί όταν κάποιο πρατήριο στην Εθνική Οδό πουλάει τη βενζίνη, την αμόλυβδη 1,227 ευρώ, είναι πραγματικά τόσο μεγάλη διαφορά από κάποιο πρατήριο στο κέντρο της Πάτρας ή σε άλλες πόλεις, που πραγματικά στο γέμισμα, στο σύνολο δηλαδή της βενζίνης που βάζει στο αυτοκίνητό σας, θα έχετε μεγάλο κέρδος αν επιλέγετε το φθηνό πρατήριο. Και βέβαια, εάν τιμωρήσουμε εντός εισαγωγικών τους ακριβούς πρατηριούχους, σίγουρα θα κάνουν κάτι και θα πέσει η τιμή. Είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Είναι της τάξης αυτή τη στιγμή των 20 λεπτών το λίτρο από το πιο φθηνό πρατήριο μέσα στην Πάτρα μέχρι το αντίστοιχο πρατήριο της Εθνικής Οδού. 20 λεπτά το λίτρο λοιπόν σημαίνει ένα σημαντικό ποσό στο γέμισμα του ρεζερβουάρ. Δεύτερη μέρα απεργίας των εργαζομένων στη ΔΕΗ και τα προβλήματα δυστυχώς συνεχίζονται. Σε πάρα πολλές περιοχές γίνονται διακοπές ρεύματος, ευτυχώς μικρής διάρκειας, ενώ οι συνδικαλιστές ζητούν την κατανόηση όλων αφού απεργούν για να διεκδικήσουν τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους αλλά και μια σειρά ακόμη αιτημάτων. Δοκιμάζεται το σύστημα της ΔΕΗ, δοκιμάζεται και η υπομονή των καταναλωτών. Χθες το απόγευμα σε Αγιά, Μποζαΐτικα και Καστελόκαμπο, καθώς και σε άλλες περιοχές, σημειώθηκε διακοπή ρεύματος. Υπήρχε από τις 6.30, 7 παρά, μέχρι τις 8, μια ώρα ήταν. Υπήρχε διακοπή, όντως, γενικό. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να δουλέψουμε. Πράγματα πετάχτηκαν γιατί δεν μπορούσαν να μείνουν στη φωτιά επάνω. Περίπου μια μισή ώρα από τις 7.30 μέχρι τις 8 η ώρα, περίπου κάπου εκεί, δεν θυμάμαι και καλά. Ώρα αιχμής για σας εδώ, γιατί είσαστε και επιχείρηση. Μας σταματήσανε τα πάντα, ψυγεία, καταψύξεις, αυτά τα δικαιώματα έχουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Και σήμερα πήγαμε να πληρώσουμε το ρεύμα και απεργία και αύριο μπορεί να έρθουν να μας το κόψουν. Είχε στη χαμηλή ζώνη, από ό,τι μου είπαν κάποιες γνωστές μου κυρίες, πιθανόν Ρομάτζα και Αγιά. Έξω Αγιά. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, δεν αποκλείεται να γίνουν περικοπές φορτίων αν αυξηθεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από 7.500 ΜΒ. Ωστόσο, οι συνδικαλιστές με δηλώσεις τους είχαν πει ότι δεν θα βλάψουν το κοινωνικό σύνολο. Οι καταναλωτές, βέβαια, κρατούν τις επιφυλάξεις τους. Έσχος. Θέλουν να κάνουν απεργία. Θέλουν να διεκδικήσουν κάτι. Να το διεκδικήσουν με έναν τρόπο υπολειτουργίας. Ξέρω εγώ, αυτοί πληρώνονται, αυτοί πρέπει να βρουν λύση. Εμείς δηλαδή τι φταίμε, δηλαδή ο κόσμος τι φταίει. Όλοι εδώ σκοτεινοί, η μισή οδό μάλλον είχε ρεύμα, εμείς δεν είχαμε, σταματήσανε οι σούβλες, σταματήσανε τα πάντα. Προσωπικό, ας πούμε, τα παιδιά δεν είχαν τι να κάνουν, το διώξαμε γιατί δεν μπορούσαν να καθίσουν εδώ μέσα στα σκοτάδια. Οι πελάτες ερχόντουσαν, έφευγαν γιατί βλέπανε, ας πούμε, απέναντι φως μέσα σε εμάς σκοτάδια, οπότε μοιραία δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Όλοι έχουν το πρόβλημά τους, όπως εμείς όλοι έχουν το πρόβλημά τους. Και καλό θα ήταν να τα αποφύγουμε. Οτιδήποτε θα έχει σχέση με να έχουμε πρόβλημα με τα προϊόντα μας. Γενικά ο κόσμος και στο σπίτι έχουν πρόβλημα. Πάλι και στο σπίτι πρόβλημα θα έχουμε. Από την άλλη πλευρά, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι απεργοί της ΔΕΗ, καθώς σε όλη τη χώρα έχουν τεθεί εκτός συστήματος 14 μονάδες. Με αποτέλεσμα, για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας, να γίνονται εισαγωγές ενέργειας από γειτονικές χώρες. Έχουμε έναν ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος έχει μία περιουσία 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το έλλειμμα του ασφαλιστικού για να υπάρξει, που υπάρχει πρόβλημα όπως επικαλείται, είναι 5 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, είμαστε πολύ παραπάνω από αυτό το έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί 50 χρόνια τώρα με ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης. Η Γενόπ ΔΕΗ αντιδρά στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση και έχει εξαγγείλει απεργία έως και την Πέμπτη. Η διοίκηση της ΔΕΗ απίφθινε έκκληση για περιορισμό της κατανάλωσης στις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι και από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ, προαναγγέλλοντας πιθανές διακοπές ρεύματος. Σχεδιασμένη ήταν η επίθεση τώρα σε βάρος του 67χρονου πατρινού τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν ήταν περίπτωση μιας απλής ληστείας, αλλά ενέργεια κάποιων που ήθελαν να κάνουν κακό στον 67χρονο άνδρα ή να τον προειδοποιήσουν για κάτι. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται ακόμα στη διερεύνηση της μυστηριώδους υπόθεσης άγριας επίθεσης που δέχτηκε ο γνωστός 67χρονος πατρινός έξω από την πόρτα της πολυκατοικίας του στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου.
Όλα συνέβησαν μόλις 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου, όταν το θύμα επέστρεφε στο σπίτι του. Μόλις έφτασε στην πόρτα και την άνοιξε, τότε του επιτέθηκαν οι δύο άγνωστοι, οι οποίοι άρχισαν να το γρονθοκοπούν. Η επίθεση είχε έντονο το στοιχείο του ευνηδιασμού. Οι δράστες έριξαν τον 67χρονο στο πάτωμα. Άρχισαν να το χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και το υπόλοιπο σώμα. Ενώ φεύγοντας, άρπαξαν από την τσέπη του και 300 ευρώ. Το πρωί άξαμε που είπαμε ότι κάποιος χτύπησε τον άλλο. Ποιος, ούτε ξαναδούμε σημασία. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αφού έφερε πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και στη συνέχεια εξετάστηκε και από ιατροδικαστή. Κατόπιν ο 67χρονος υπέβαλε μήνυση κατά γνώστων και αυτό που κατέθεσε ήταν ότι δεν κατάλαβε γιατί τον χτύπησαν αλλά κυρίως ποιοι αφού τους έβλεπε για πρώτη φορά στη ζωή του. Ούτε έδωκε ποτέ δικαιώματα, δώστηκε τουνιά, τον ξέρουμε, δεν έχει ποτέ δικαιώματα δώσει. Ωστόσο, από τον τρόπο της επίθεσης, η αστυνομία είναι σίγουρη ότι δεν πρόκειται για περίπτωση ληστείας, αλλά για κάτι άλλο που ίσως κρύβει έντονο παρασκήνιο. Δηλαδή, ήταν μια σχεδιασμένη ενέργεια σε βάρος του 67χρονου από κάποιους που ίσως να ήθελαν να του στείλουν ένα μήνυμα και για καθαρά λόγους από προσανατολισμού πήραν μαζί τους και χρήματα ώστε να κάνουν τις αρχές να πιστέψουν ότι ήταν ληστεία. Το δύσκολο όμως στην υπόθεση είναι ότι το ίδιο το θύμα δυνατεί να βοηθήσει στις έρευνες αφού ούτε υποπτεύεται κάτι συγκεκριμένο αλλά ούτε και μπορεί να πιθανολογήσει ποιος μπορεί να ήθελε να του κάνει κακό. Κλείνει τα αυτιά του τώρα στις αποδοκιμασίες ο μεγαλομέτωχος της Παναχαϊκής Κώστας Μακρής. Λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, ο Ελληνοαυστραλός επιχειρηματίας απάντησε στους οπαδούς πως θα μείνει στην ομάδα μέχρι το 3.000. Νομίζω είναι και σύμπτωμα γενικότερο της παραχμής της πόλης αυτό που συμβαίνει στην Παναχαϊκή. Μετά το τέλος του αγώνα, 10-15 πιτσιρικάδες έκαναν μια διαμαρτυρία με τον τρόπο που την έκαναν. Ατράνας, το σουτ, 1-1, 1-1 στο 86. Το γκολ του Κατράνα όχι μόνο κόψε 2 βαθμούς από την Παναχαϊκή στο ντέρμπι με τον Πανετολικό, απομακρύνοντας την ακόμη περισσότερο από τις προνομίουχες θέσεις, αλλά άνοιξε εκ νέου τον ασκό του αιώλου σχετικά με το θέμα της αποδοχής των φιλάθλων στο πρόσωπο του Κώστα Μακρύ. Οι αποδοκιμασίες, οποίες εισέπραξε ο πρόεδρος ΠΑΕ Παναχαϊκή, για τον οποίο το κλίμα είχε βελτιωθεί μετά τις μεταγραφές τις οποίες προχώρησε τον Ιανουάριο, προκάλεσαν αντίδρασή του, με αποκορύφωμα τις δηλώσεις του πως θα μείνει στο τιμόνι της ΠΑΕ μέχρι το 3.000, όπως ανέγραφε σήμερα η εφημερίδα ημέρα. Είναι μια δήλωση που θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι δική μου είναι η εταιρεία, θέλω να διοικήσω, θέλω να επιτύχω στο στόχο μου, δεν πρόκειται να φύγω από την Παναχαϊκή παρά τις όποιες αντιδράσεις και αν υπάρξουν, είτε τόσο τέτοιες μικρές αντιδράσεις από 10 ανθρώπους, είτε από περισσότερους. Εγώ δεν το καταλαβαίνω πλέον, ποτέ δεν το καταλαβαίνω, αλλά τα τελευταία μήνες καθόλου μα καθόλου, γιατί έχει σημασία τι λέει ο κύριος Μακρύς, που μου λέει κάθε μέρα, από να κοιμάται κιόλας, δεν υπάρχει μέρα, είναι γκίνες που να μην έχει και δηλώσεις σε συγκεκριμένη εφημερίδα γραφείου τύπου του εδώ στην Πάτρα. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι σημαντικό όταν μιλάει ο κύριος Μακρύς. Η πραγματικότητα λέει πως η Παναχαϊκή μένει για τα καλά πίσω στο παιχνίδι της ανόδου. Στην αντίπερα όχθη, βέβαια, το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής έχει έναν ολόκληρο γύρο ακόμα για την ολοκλήρωσή του. Μπορεί η πατρινή ομάδα να κάνει την υπέρβαση. Το σίγουρο είναι πως το φιλαθροκοινό της Πάτρας στηρίζει το σύλλογο με ή χωρίς Γεωργάτο, με ή χωρίς Μακρύ. Ασφαλώς κάνει κακό η παρουσία της στην Παναχαϊκή. Και δεν μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο, μιλάμε σε επίπεδο που βρίσκεται η ομάδα, σαν παράγοντας. Λοιπόν, κάνει κακό. Και όσο πιο πολύ μένει ο Κώστας Μακρύς στην Παναχαϊκή, τόσο η Παναχαϊκή δεν πρόκειται να βρει χαΐρι. Έχω κουραστεί να κάνω δηλώσεις για τον κύριο Μακρύ, έχω κουραστεί να κάνω δηλώσεις για την κατάτια που έχει περιέλθει μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ελλάδος. Οι αποδοκιμασίες μιας κούφτας οπαδών δεν μπορεί να είναι κριτήριο ότι είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο ο μεγαλομέτωχος ο Κώστας Μακρύς στην Πάτρα. Διότι στο γήπεδο προχτές ήταν 6.500 πατρινοί τουλάχιστον. Και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν ακούστηκε το παραμικρό. Κάποιο σύνθημα εναντίον του κτλ. Ο μεγαλομέτωχος ΠΑΕ έχει ανάγκη σε προσωπικό του στοίχημα την επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία. Ή τουλάχιστον έτσι δηλώνει. Επί του παρόντος βέβαια επικρατεί προβληματισμός.
Έχουμε κινητοποιήσεις μικροπολιτών και μάλιστα στην πλατεία Όλγα σε συνδυασμό με απεργία πείνας που ξεκίνησαν από σήμερα το απόγευμα μετά την απόφαση του Δήμου να τους αλλάξει χώρο όπου θα βάλουν τους πάγκους τους την περίοδο του καρναβαλιού. Πάμε στη Μαρία Ανδριέλου και πάλι. Μαρία, και πάλι καλησπέρα. Καλησπέρα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την διαμαρτυρία των μικροπολιτών με πανό στην πλατεία Όλγα. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει γίνει? Έτσι ακριβώς, με πανό, με μια σκηνή απεργία πείνας. Αφού η Δημοτική Αρχή τους αλλάζουν θέσεις, αντί για την Ερμού που ήταν πρώτα, θα στείλουν βέβαια τα πράγματά τους στην Όθωνο Σαμαλίας. Μάλιστα. Μετά και έχουν ξεκινήσει απεργία, βλέπουμε και τη σκηνή εδώ, έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας. Απεργία πείνας και μάλιστα είπαν ότι μέχρι και το καρναβάλι θα είναι εκεί. Απειλούν ότι θα είναι εκεί πέρα και θα δημιουργούν... Εκεί, στο μέσο της πλατείας Γεωργίου. Στη μέση της πλατείας, ακριβώς. Ο απεργός είναι ένας, είναι και άλλη απεργή πείνας. Είναι μόνο δηλαδή ο πρόεδρος που βλέπω εκεί στα πλάνα, όχι, ή θα κάνουν και άλλη απεργία? Και άλλοι θα κάνουν, θα κάνουν και άλλη απεργία πείνας. Βέβαια, μας είπαν ότι είχαν μιλήσει με κάποιους αρμόδιους, δεν τους βοήθησαν, τους άλλαζαν μέρα παραμέρα. Τους έλεγαν ελάτε αύριο, όχι ελάτε την άλλη μέρα. Τελικώς όμως η απόφαση δόθηκε και θα μεταφερθούν στην Όθωνο. Βλέπουμε και εδώ τους μικροπολιτές. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τη δήλωση του ενός μικροπολιτή. Να δούμε λοιπόν τα αιτήματά του, έτσι όπως εκφράστηκαν προς τον Δήμο και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και σήμερα. 32 χρόνια έρχομαι, παιδιά. Αυτό το χάγι δεν το περιμέναμε με τίποτα. Με αυτή τη δημοτική αρχή. Εμείς άλλα είχαμε πει, άλλα κάνανε και άλλα μας λένε. Και μας το λένε το τελευταίο γεγονότο. Έχουμε δώσει έγγραφο, έχουμε το αριθμό πρωτοκόλλου εδώ και 1,5 μήνα. Να μας πούνε, ξέρετε κάτι. Παιδιά, τελείωσε η Ερμού. Να μην είμαστε άτομα. Μας αφήσανε, ναι, ελάτε αύριο, ναι, ελάτε μεθαύριο, ελάτε αύριο. Μας είπανε σήμερα στις 1 η ώρα. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Δερματίνο, εγώ προσωπικά, και μου λέει από τον Δήμαρχο, τέλος. Δηλαδή τι τέλος? Έτσι τελειώνουμε? Εμάς δεν μας σκέφτεται κανένας. Τέλος, ας έρθουν να μας δώσουν αυτή το μεροκάματό μας. Είναι ντροπή αυτά, ρε παιδιά. Μάλιστα. Και μας βάζουν σε άγωνο μέρος. Προσέξτε, που μας βάζουν, μπορείτε να πάτε να το κοιτάξετε, να δείτε τι είναι εκεί κάτω. Εκτός ορίων τώρα η κατάσταση στα νοσηλευτικά ιδρύματα λόγω των κενών οργανικών θέσεων και της έλλειψης τραπεζοκόμων. Παράλληλα, καταγγέλλεται η στάση του Υπουργείου, που δεν έχει πληρώσει νυχτερινά και αργίες, αλλά και τις ΔΥΠΕ που μετακινεί προσωπικό, έτσι ώστε να αποδυναμωθούν τα νοσοκομεία. Τραγικές οι ελλείψεις στα νοσοκομεία της περιοχής, όπως δηλώνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, γνωστοποιώντας ότι η κατάσταση οδεύει από το κακό στο χειρότερο. Η κατάσταση στο νοσοκομείο του Άγια Ανδρέα γενικά από ελλείψεις προσωπικού είναι τραγική. Ξεπεράμε τις 390 περίπου κενές οργανικές θέσεις. Τεράστιο πρόβλημα παρατηρείται και στους τραπεζοκόμους, οι οποίοι είναι λιγότεροι από κάθε άλλη φορά. Και το αίτημα για προσλήψεις δεν έχει γίνει ακόμα δεκτό παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις. Και γι' αυτό οι τραπεζοκόμοι του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ετοιμάζονται για νέα παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση. Και παρόμοια στάση θα ακολουθήσουν οι νοσοκομιακοί εργαζόμενοι και με αφορμή το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί νυχτερινά και υπερορίες. Δεν έχει εγκρίνει ακόμη η κυβέρνηση, παρότι έχουμε φτάσει ήδη στον τρίτο μήνα, δεν έχει εγκρίνει τις απαραίτητες πιστώσεις που χρειάζονται προκειμένου να αμείβονται για τις αργίες και νύχτες, αλλά και υπερορίες που τους επιβάλλουν οι υπηρεσίες τους να κάνουν. Και σαν συνέχεια αυτού, το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει ακόμα προβεί στην εισοδηματική πολιτική ώστε να καταβληθούν οι αυξήσεις του τρέχοντος έτους. Εμείς καταγγέλουμε ως δημόσιοι υπάλληλοι αυτήν την πρακτική, αυτή την τακτική, που θέλει πρώτα να παίρνει από τους εργαζόμενους τις όποιες κρατήσεις κάνει και πολύ αργά, με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, να δίνει εκείνες τις αυξήσεις ψίχουλα που προβλέπονται για το 2008. Τα βέλη του στην κυβέρνηση με αφορμή το χωροταξικό σχεδιασμό εκτόξευσε σήμερα ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Παράλληλα, ο κ. Τσούκαλης αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων για την προστασία από την ακρίβεια, καθώς και στο θέμα των μεταναστών. Το εθνικό χωροταξικό σχέδιο στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ και του βουλευτή του κόμματος στην Αχαΐα, Νίκου Τσούκαλη. Ενώ δηλαδή η μελέτη στόχευε, η φιλοσοφία της ήταν στη συγκεντρωμένη αποκέντρωση, αυτός είναι ο όρος, συγκεντρωμένη αποκέντρωση, προσπαθώντας να διαμορφώσει πόλους συγκεκριμένους και με δορυφορικές πόλεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, εντελώς ανετιολογητά, εντός εισαγωγικών και ερωτηματικό, πολλοί από αυτούς τους πόλους κόπηκαν.
Όπως τόνισε ο κύριος Τσούκαλης, το προτινόμενο σχέδιο παρουσιάζει ανυπέρβλητες αδυναμίες ως προς τους στόχους, τις επιδιώξεις του, τις επιμέρους στρατηγικές επιλογές για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου και ως προς τις προϋποθέσεις και τους μηχανισμούς υλοποίησής του σε σχέση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Ουσιαστικά λοιπόν το σχέδιο, το περιφερειακό σχέδιο αναγνωρίζει μία και μοναδική περιφέρεια, ουσιαστικά λέω, γιατί τυπικά δεν το αναφέρει, αυτή και μόνο της Αττικής και της Αθήνας και τίποτα περισσότερο. Ακόμα και ο εθνικός πόλος της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την Αθήνα είναι υποβαθμισμένος. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα για τις κρίσιμες επιλογές. Ακόμα και αυτή η δειλή αναφορά, η αρχική, όσον στους ενεργειακούς άξονες, δεν υπάρχει αναφορά, στους σιδηροδρομικούς άξονες και το κάνει επίτηδες σκόπιμα, γιατί πλέον δεν υπάρχει καμία προοπτική για την ανάπτυξη του δυτικού σιδηροδρομικού άξονα. Η χορηγία μιας εταιρείας ποτών στον χώρο του Δημάρχου προκάλεσε τώρα νέα επίθεση από την εφημερίδα Ημέρα. Το δημοσίευμα έκανε λόγο για χορηγό που δεν έπρεπε να επιλεγεί. Όμως η Δημοτική Αρχή ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατόν η εκστρατεία του Δήμου κατά του αλκοόλ να συνδέεται με το χορό του Δημάρχου. Οι χορηγοί του χορού του Δημάρχου και συγκεκριμένα η χορηγία μιας εταιρείας αλκοολούχων ποτών φιγουράρει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημέρα, κάνοντας ως συντάκτης λόγο για διάσταση έργων και λόγων του Δημάρχου, αναφορικά με τον αντιαλκοολικό αγώνα κατά την καρναβαλική περίοδο. Απάντηση στο δημοσίευμα έδωσε εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Πατρέων, Ζώης Μαρίνος. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Άλλο οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται, και όπως ξέρετε, ο Δήμος είναι μπροστάρης σε αυτές. Για τον περιορισμό της χρήσης του αλκοόλ, της κατανάλωσης του αλκοόλ και ειδικά από τους ανήλικους, και άλλο να πάμε σε καθεστώς ποταπαγόρευσης. Εδώ μιλάμε για μια πρόσκληση, για να είμαστε απολύτως σαφείς έτσι και ακριβείς, για μια πρόσκληση μιας καρναβαλικής χωροεσπερίδας. Όπου σε αυτές τις καρναβαλικές χωροεσπερίδες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει κατανάλωση αλκοόλ, δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε. Από εκεί και ύστερα ο Δήμος δέχτηκε τη χορηγία μιας εταιρείας. Με σκοπό να μην επιβαρύνει το ταμείο του. Αν αυτό είναι μεμπτό, αφήνω σε εσάς να το κρίνετε. Εκτός από την εταιρεία αλκοολούχων ποτών, χορηγή στο χορό του Δημάρχου είναι μια εταιρεία αυτοκινήτων και η ΕΡΤ. Η πρόσκληση που απεστάλλει για το χορό μπορεί να σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Εκ μέρους όμως της Δημοτικής Αρχής διευκρινίστηκε ότι η συγκεκριμένη χορηγία δεν έχει σε τίποτα να κάνει με την ενημερωτική καμπάνια του Δήμου για το μήνυμα κατά του αλκοόλ, που είναι από τα πλέον βασικά αγκάθια της περίοδου και αγγίζει το νεαρό κυρίως δυναμικό της πόλης. Η Δυτική Ελλάδα αναπτύσσει δυναμική από τον οργασμό των έργων που εκτελούνται, τόνισε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Σπύρος Σπυρίδων στο περιθώριο της Επιτροπής Παρακολούθησης της Πορείας του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης έδωσε σκληρή απάντηση σε τοπικούς φορείς με αφορμή την αντίδρασή τους για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Με τη συμμετοχή δημάρχων και νομαρχών από όλη τη Δυτική Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε σήμερα η 7η Επιτροπή Παρακολούθησης της Πορείας των Έργων που εκτελούνται στο δυτικό άξονα της χώρας και τα οποία είναι ενταγμένα στο Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Γίνεται ένας έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιδόσεις που έχουμε στο Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, καθώς και τη στόχευση που έχουμε μέχρι ότου ολοκληρωθεί το χρηματικό αυτό πρωτόκολλο. Ο Περιφερειάρχης Σπύρος Σπυρίδων ουσιαστικά μίλησε για έναν οργασμό έργων, τονίζοντας ότι μετά την παράταση που δόθηκε για το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έχουν καλυφθεί τα κενά που άφησαν πίσω τους οι τεράστιες καθυστερήσεις του παρελθόντος. Μέχρι το 2004, τέσσερα χρόνια από την έναρξη του Τρίτου Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης, η απορρόφηση είχε φτάσει στο, γύρω στο 22-23%. Σήμερα, ούτε καν τέσσερα χρόνια μετά, λιγότερο, είμαστε στο 80%. Υπάρχει δηλαδή μια σημαντική απορρόφηση, αλλά δεν φτάνει μόνο η απορρόφηση. Πρέπει όλοι οι φορείς οι οποίοι υλοποιούν έργα να φροντίσουν τα έργα να είναι ποιοτικά. Ο κ. Σπυρίδων εμφανίστηκε βέβαιος ότι όλα θα γίνουν εντός χρονοδιαγραμμάτων και ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μήνυ περιμετρική της Πάτρας, διαβεβαιώνοντας ότι και εκεί ξεπεράστηκαν τα όποια προβλήματα και αποκλείοντας το ενδεχόμενο καθυστερήσεων. Μεγάλα έργα, όπως είναι η μικρή περιμετρική ή αυτό που θα ξεκινήσει πιθανότατα πολύ σύντομα, το λιμάνι του Αιγείου, που είναι καθώς τάξεως των 12 εκατομμυρίων και είναι δύσκολο λιμενικό έργο, θα τελειώσουν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Παράλληλα όμως, έδωσε έμφαση και στο τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και το σύνολο των έργων εκείνων που, όπως είπε, θα σηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της περιοχής. Ο δυτικός άξονας είναι ένας δυναμικός άξονας. Ο Ιόνια οδός, η νέα οδός που θα συνδέσει την Πάτρα με τον πύργο Τσακώνα, καθώς επίσης και η συνέχιση της Ιωνίας,
που θα είναι σε λίγα χρόνια προς την κεντρική Ευρώπη, δίνει μια δυναμική. Ενώνεται τη Δυτική Ελλάδα με τη Βόρεια Ελλάδα, σε λίγο με την Ευρώπη. Ο Περιφερειάρχης όμως δεν παρέλειψε να δώσει απάντηση και στα όσα καταγγέλθηκαν χθες από τον Ομάρχη Αχαΐας, τον Δήμαρχο Πατρίων και τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ ενάντια στο χωροταξικό σχεδιασμό. Η Ελλάδα έπρεπε πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει το χωροταξικό σχεδιασμό έτσι ώστε να αξιοποιήσει τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και να δημιουργήσει υποδομές ενισχύοντας το σχεδιασμό αυτό. Και έπρεπε να πηγαίναμε για μια αλλαγή της διοικητικής δομής. Χάθηκε πάρα πολύ χρόνο, ας μην με ψημιρούμε, ας κοιτάξουμε μπροστά από εδώ και πέρα. Το αχαϊκό βαρόμετρο παρουσιάστηκε σήμερα από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Data RC. Σύμφωνα με αυτό, στην παράσταση νίκη στην Αχαΐα προηγεί τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να είναι πρώτο κόμμα στο νομό. Ελαφρά επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των οικοκυριών παρουσιάζεται στο νομό Αχαΐας σήμερα σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο του 2007, ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Data RC. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 20% των αχαιών, το οποίο κρίνει την προσωπική του οικονομική κατάσταση πολύ καλή ή καλή. Υπάρχει το 40% που την κρίνει μέτρια και υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 40%, 38% για την ακρίβεια, που την κρίνει κακή ή πολύ κακή. Η επόμενη ερώτηση αφορά την παράσταση νίκης, όπου οι ψηφοφόροι του νομού Αχαΐας ρωτήθηκαν για το ποιο κόμμα πιστεύουν ότι θα κερδίσει στις επερχόμενες εκλογές, ανεξάρτητα από τις κομματικές τους προτιμήσεις. Στο ερώτημα, ανεξάρτητα από τις κομματικές σας προτιμήσεις, αν είχαμε εκλογές αύριο, ποιο κόμμα πιστεύετε θα τις κέρδιζε? Η Νέα Δημοκρατία έχει 51, το ΠΑΣΟΚ έχει 13,1. Η πλειοψηφία λοιπόν του εκλογικού σώματος θεωρεί ότι αν είχαμε εκλογές θα τις κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία. Εάν είχαμε αύριο εθνικές εκλογές, οι αχαιοί θα ψήφιζαν ως πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 25,5%, δεύτερο τη Νέα Δημοκρατία με 20%, τρίτο το ΣΥΡΙΖΑ με 14,69%, τέταρτο το ΚΚΕ με 5,7% και πέμπτο το ΛΑΟΣ με 2,9%. Τα ποσοστά είναι αντίστοιχα των εθνικών δημοσκοπήσεων που διεξάγονται αυτή την περίοδο. Πρώτο κόμμα στον νομό Αχαΐας είναι το ΠΑΣΟΚ με 25,5%. Δεύτερο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με 20%, τρίτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ με 14,6%, μετά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,7% και το ΛΑΟΣ με 2,9%. Και έχουμε αναποφάσεις τους 19,4%. Τώρα, αυτή η μέτρηση έχει πολλές διαφορές από όλες τις προηγούμενες. Μία διαφορά πολύ σημαντική είναι ότι τουλάχιστον με όλες τις δικές μας προεκλογικές δημοσκοπήσεις στο παρελθόν, ποτέ δεν είχαμε τόσο αναποφάσεις τους. Υπάρχει ο ένας στους 5 εκλογής. Δεν είναι σε θέση να αποφασίσει να προτιμήσει κόμμα σήμερα. Πάντα είχαμε αποφάσει τους, αλλά τις τάξεις του 10%, του 11%, ποτέ του 20%. Η έρευνα της εταιρείας Data RC πραγματοποιήθηκε τον μήνα Φεβρουάριο και συγκεκριμένα από τις 18 έως τις 22 του μηνός στο νομό Αχαΐας. Συνεχίζονται καρναβαλικές εκδηλώσεις και όλοι εύχονται να πάνε καλά τα πράγματα τόσο με το θέμα των σκουπιδιών, όσο και με το θέμα του καιρού το Σαββατοκύριακο. Ο χορός του Δημάρχου θα γίνει την Πέμπτη. Κανταδόρια από τη Λεμεσό της Κύπρου με φανταχτέρα ρούχα τραγούδησαν στο Δήμαρχο. Στα πλαίσια της εξωστρέφειας του πατρινού καρναβαλιού, τροβαδούρια από τη Λεμεσό της Κύπρου βρέθηκαν σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, μεταφέροντας το καρναβαλικό μήνυμα από την αδελφοποιημένη Λεμεσό, ενώ παράλληλα στη μεγάλη παρέλαση Κυριακής θα συμμετέχουν καρναβαλιστές και από το Διαρέτζιο, οι οποίοι μάλιστα θα καταθέσουν και τις μάσκες τους, έτσι ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά να συλλέγονται εκθέματα για το καρναβαλικό μουσείο. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει έτοιμη για την τελική ευθεία του Πατρινού Καρναβαλιού 2008, τόσο όσον αφορά στην οργάνωση όσο και στα διαδικαστικά θέματα, που όμως κάθε χρόνο βρίσκονται στο επίκεντρο. Για υπαίθριες ψησταριές θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη άδεια ψησίματος, ενώ η Δημοτική Αρχή προσυπογράφει ανακοίνωση την οποία προτρέπει τους καταστηματάρχες να μην εκθέτουν αλκοολούχα ποτά σε πάγκους και οι τιμές στην καρναβαλική περίοδο να μην αυξηθούν. Θα πρέπει να προμηθευτούν ένα ειδικό σήμα, το οποίο χορηγεί ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι το ειδικό σήμα το οποίο θα πρέπει να έχουν οι υπαίθριες ψησταριές και φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής και της Δημοτικής Αρχής.
Παραδοσιακά, ο χορός του Δημάρχου τραβά τα φλας. Φέτος για πρώτη χρονιά αλλάζει ο χώρος και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Νταβίντσι, ενώ θα συμμετέχει και η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στόχος των υπευθύνων για τον κορυφαίο για την Πάτρα θεσμό, αυτό του καρναβαλιού, είναι να επιτευχθεί η προβολή της Πάτρας, τόσο από άκρη-άκρη της χώρας, όσο και στο εξωτερικό. Περνάμε τώρα στα αθλητικά νέα με τον Παναγιώτη Μάλιο. 5η 6 Μαρτίου. Για 6 ημέρες τα σκουπίδια δεν μαζεύονται. Οι εργαζόμενοι στους δήμους όλης της χώρας απεργούν για το ασφαλιστικό. Στην Πάτρα των χιλιάδων επισκεπτών, ο Δήμος απευθύνει έκκληση. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν βγάζουμε σκουπίδια, δεν βγάζουμε χαρτοκιβώτια. Ούτε στους κάδους, ούτε στους δρόμους. 5η 6 Μαρτίου. Για 6 ημέρες μόνο. Ας μην κρύψουμε τη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης. Δήμος Πατρέων. Για πραγματικότες drive σε σκληρές συνθήκες, γρήγορα σε ένα κατάστημα Win. Πάρε μαζί σου και δοκίμασε χωρίς περιορισμούς το ανθεκτικό Samsung M110 που αντέχει στα δύσκολα. Απόκτησε το σήμερα εντελώς δωρεάν. Θέλω παντού περισσότερα. Win. Στην τρίτη εθνική κατηγορία το Σάββατο ανοίγει η αυλαία του δευτέρου γύρου με το παιχνίδι στο Φώτης Αραβαντινός μεταξύ της Θύρας Πατρών και του Αχαρναϊκού στις 3.30 το μεσημέρι. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα γίνει μια μέρα νωρίτερα μετά από αίτημα της Θύρας στην ΕΠΟ που έγινε δεκτό λόγω του καρναβαλιού. Οι Κιανόλευ και τον Ανδρέα Μιχαλόπουλου θέλουν τους 3 βαθμούς έτσι ώστε να έχει αντίκρισμα η μεγάλη νίκη της Κυριακής στο Νατσαλένιο. Το παιχνίδι θα σφυρίξει ο Κυριακόπουλος από τη Φθιώτιδα με βοηθούς τους Λουκέρι από την Κεφαλονιά και Δουδούλη από τη Φθιώτιδα. Η Παναχαϊκή μετά τη νέα απώλεια βαθμών στο παιχνίδι με τον Πανετολικό συνεχίζει να απέχει 10 βαθμούς από την Πρωτοπόρο Κόρινθο, έχοντας βέβαια πολύ δύσκολο έργο στο δεύτερο γύρο. Αρχής γενομένης με τον αγώνα στον Ταύρο με το Φωστήρα, ο οποίος προέρχεται από ήττα στον Αστέρα Ρεθύμνου. Την κρίσιμη κυριακάτικη αναμέτρηση θα σφυρίξει ο Βράκας από την Εύβοια με βοηθούς του Σπουρνάρα και Κουτσοβασίλη από τη Λακωνία. Ο Πανεγιάλιος μετά την εντός έδρα ισοπαλία με το Κοροπή βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού, αντιμετωπίζοντας την Κυριακή στο Ηράκλειο τον Ατσαλένιο. Θα διευθύνει ο Σταθόπουλος από τα Χανιά. Εξάλλου το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Πανετολικό, που είναι και πολύ κρίσιμο βαθμολογικά, για πρώτη φορά φέτος θα σφυρίξει διαιτητής Σούπερ Λίγκας, ο Ντάντης από τη Χίο. Μάλιστα από σήμερα την τεχνική ηγεσία στην ομάδα του Πανετολικού ανέλαβε ο Σπύρος Μαραγκός. Στην τέταρτη εθνική κατηγορία λόγω των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού η 24η αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σάββατο, ενώ σήμερα η ΕΠΟ ανακοίνωσε και τους διαιτητές των αναμετρήσεων. Το μεγάλο τοπικό ντέρμπι στο δημοτικό στάδιο της Κάτω Αχαγιάς ανάμεσα στην Αχαϊκή και τον Αχιλλέα Καμαρών έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους κιτρινόμαυρους που παλεύουν για την παραμονή στην κατηγορία, ενώ ο Αχιλλέας είναι αδιάφορος βαθμολογικά. Θα σφυρίξει διαιτητής τρίτης εθνικής, αφού για να μέτρηση αξιολογήθηκε, ο Κατσιμπίκος από την Αθήνα με βοηθούς Τσακυρέλη και Μπαζακούλα. Το Ζαβλάνι, που συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το στρατή μας τον Κυριάκο στον πάγκο, θα φιλοξενηθεί στο Πεταλίδα από τον Απόλλωνα με διαιτητή τον Παπαπέτρο από την Αθήνα και βοηθούς τους Καλαϊτζόλου και Γιοργή. Τέλος, ο Ατρόμητος Λάπα ευελπιστεί να επανέλθει στα νικηφόρα αποτελέσματα με αντίπαλο τη Λιβαθό που έχει ελάχιστες ελπίδες παραμονής. Εδώ θα σφυρίξει ο Κριτσόνης από την Κόρινθο με βοηθούς Πρωτόπαπα και Μπουρτζαβίτη. Πάμε τώρα στα νέα για τον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν, κατά το που ομίχλη σημειώνεται το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 6 και 23 βαθμών Κελσίου. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 7 και 24 βαθμών Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις με ανέμους νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 22 βαθμών Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για τη Δυτική Ελλάδα, οι οποίες το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές στα βορειοδυτικά, ενώ καταγράφεται τοπική ομίχλη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί μεταξύ 7 και 21 βαθμών Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, ήταν τα νέα από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι Νιώτερα. Τα μεσάνυχτα με τον Γιάννη Βομόνια. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Στο Γερμανό όλοι βρίσκουν 35 και κερδίζουν. Απόκτησε δωρεάν κινητό μέσα από 35 αγαπημένα κινητά στο καρτοσυμβόλαιο 35.